έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή. Χρήστο, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Είναι πλούσιο το ρεπορτάζ με πολλές παράμετρους, τις οποίες έτσι εντάχει θα τις βάλουμε σε μία γραμμή για να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Ξεκινούμε από το γεγονός ότι εδώ και 2 ώρες είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο Αρχηγών των Κομμάτων υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά το οποίο η πολιτική ηγεσία ενημερώνεται για τις αποφάσεις που λήφθηκαν χθες βράδυ στην ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και καταθέτουν τις δικές τους απόψεις σε σχέση με τα πλάνα αντίδρασης που θα πρέπει να έχει έτοιμα η Κυπριακή Δημοκρατία. Αναμένουμε βεβαίως ότι ως αποτέλεσμα αυτής της σύσκεψης θα είναι ένα μέτωπο ενωμένο, καθώς οι στιγμές δεν είναι εύκολες, για να μην πούμε ότι είναι και πολύ δύσκολες, και θα πρέπει να υπάρξει έτσι μια ομογνωμία και ο καθένας στον τομέα δράσης του να βοηθήσει όσο μπορεί να βοηθήσει. Από εκεί και πέρα η σημερινή ημέρα φέρνει την πρώτη αντίδραση του Προέδρου της Δημοκρατίας στις συνεχείς δηλώσεις από τουρκοκύπριους αξιωματούχους και από την Τουρκία σε σχέση με την κρίση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια δήλωση η οποία ουσιαστικά έχει 2-3 σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δηλώνει ότι οι ενεργειακοί σχεδιασμοί θα συνεχιστούν κανονικά. Δεύτερο, καλεί την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους να ανταποκριθούν στο κάλεσμά του για άμεση επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι θα αρθούν οι παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εδώ σημειώνω ότι δεν τίθεται άλλη προϋπόθεση, όπως ήταν ας πούμε το θέμα της καλής προετοιμασίας ή η αποδοχή του πλαισίου Γκουτέρες. Η προϋπόθεση που τίθεται είναι να αρθούν οι παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων, ενώ πιο πάνω στη δήλωσή του, η οποία είναι μακροσκελής για δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, αναφέρει 2 σημεία για να καταρρύψει ουσιαστικά την τουρκική και τουρκοκυπριακή επιχειρηματολογία. Πρώτον, αναφέρεται στη σύγκληση Χρυσόφια Ταλάτ ότι τα θέματα φυσικού αερίου, του φυσικού πλούτου, είναι θέματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Σύγκληση η οποία επαναβεβαιώθηκε, όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και στον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων με τον Μουσταφά Κεντζή. Και δεύτερο σημείο, αναφέρει ότι η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει νομοσχέδιο και έχει σταλεί στη Βουλή για τη δημιουργία Ταμείου Υδρογων Ανθράκων, μέσω του οποίου σύσταση κρατικού ταμείου για τη διαχείριση των όποιων μελλοντικών αποθεμάτων υδρογων ανθράκων για το καλό υφιστάμενων και Χρήστο. Μελλοντικών γενεών των Κυπρίων στη βάση του νορβηγικού μοντέλου. Γεγονός που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρεί ότι αποδεικνύει τη θέληση της Κυπριακής Δημοκρατίας να επωφεληθούν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημειώνουμε εδώ ότι το εν λόγω νομοσχέδιο δεν έχει ακόμα εγκριθεί. Ναι, Κατερίνα. Ναι. Και αυτά που λες, ενισχύοντας τα, όχι μόνο αποδεικνύει και τις προθέσεις, αλλά έρχεται ουσιαστικά να καταρρύψει σαν χάρτινο πύργο τις προφάσεις της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων σε ό,τι αφορά αυτές τις κινήσεις που μένει η Τουρκία κάνει και δε η Τουρκοκύπρια και το ψευδοκράτος στηρίζει. Ό,τι δηλαδή κινδυνεύει να μην επωφεληθούν οι Τουρκοκύπριοι, το καταρρύπτει. Αυτά τα επιχειρήματα καταρρύπτουν εξ υπαρχής όλες αυτές τις προφάσεις Τουρκίας και ψευδοκράτους. Ναι, αν πρέπει να αναλύσουμε λίγο αυτή τη συζήτηση, έχουν ολοκληρωθεί, η Κατερίνα, θα τα πούμε αργότερα. Ναι. Ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, πρώτος. Θα διαβάσει την ανακοίνωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λοιπόν, θα αναμένουμε, Κατερίνα, κοινή ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν θα υπάρξουν επιμέρους δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών. Κοινή δήλωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που εκφράζει όλα τα κόμματα που συμμετείχα στη σημερινή. Είναι αραγές. Ναι, ναι. Μια ενότητα δηλαδή μεταξύ των πολιτικών. Ακριβώς. Το σχεδιασμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Έχει γίνει συζήτηση από εκεί και πέρα, νομίζω θα σας τα πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είναι τη ώρα να τα πούμε αυτά. Έχουμε συμφωνήσει ότι η ανακοίνωση θα είναι κοινή και θα την κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε, Κατερίνα, ότι δεν θα γίνουν δηλώσεις. Θα τους εκφράζει όλους η ανακοίνωση που θα κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μέχρι να έχουμε λοιπόν την ανακοίνωση, να σας πω λίγο ποιο είναι το σκηνικό. Καταρχάς, δεν πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι
έχει αναβληθεί η γεώτρηση στο στόχο σου πια του οικοπαίδου 3 από την έννοια, από το γεωτρύπανο Σάιπεμπ, το οποίο παραμένει στην περιοχή και παραμένει στην περιοχή υπό το εξής πρίσμα. Αν και είναι πράγματα τα οποία βεβαίως γίνονται στο παρασκήνιο, οφείλουμε να ενημερώσουμε. Η κρίσιμη ημέρα είναι η Παρασκευή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου Αρχηγών της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες θα έχει συνάντηση με τον κύριο Μακρόν και με τον κύριο Τζετιλόνι, τον πρωθυπουργό της Ιταλίας και τον πρόεδρο της Γαλλίας. Χθες βράδυ μαθαίνουμε ότι μία από τις απόψεις που έχουν ακουστεί είναι ότι θα έπρεπε μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι η τουρκική παρουσία στην περιοχή δεν έχει να κάνει με στρατιωτική άσκηση όπως έχουν δεσμεύσει με τη συγκεκριμένη ναύτεξ, αλλά είναι μόνο παρόντα τα πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Και θεωρούν ότι θα έπρεπε να επιχειρηθεί τουλάχιστον, χωρίς να προσθέτει στην ένταση της περιοχής, να επιχειρηθεί από το γεωτρύπανο να προσπαθήσει να προσεγγίσει το στόχο σου πια, για να δουν ποια είναι η αντίδραση της Τουρκίας και αν είναι όντως διατεθειμένη να το τραβήξει στα άκρα. Βεβαίως, η εταιρεία, μαθαίνουμε, δεν είναι έτοιμη να λάβει από μόνη της μια τέτοια απόφαση. Θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει η πολιτική κάλυψη και αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν με τον κύριο Μακρόν και με τον κύριο Τζεντιλόνι. Δεδομένου ότι στην περιοχή υπάρχουν φρεγάτες της Γαλλίας και της Ιταλίας. Να ακούσουμε τι έχει να πει ο κύριος Λακκοτρίπης. Απλά από την έννοια, κύριε Λακκοτρίπη, έχετε ακούσει κάτι? Είμαστε σε συνεχή συνεννόηση με την εταιρεία. Συνεχώς. Κάντε υπομονή. Χρειάζεται ψυχραιμία. Το θέμα της γεωτρήσης. Όχι, δεν έχει λήξει τίποτα. Οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται. Μένω ως εδώ. Ενημερώσαμε τους αρχηγούς. Νομίζω δεν είναι σωστό να κάνουμε. Συνεχίζονται. Θα συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες ώσπου μας τραβά. Αυτό θα σας πω. Εντάξει, και από εμάς και από την εταιρεία και από τις κυβερνήσεις. Δεν υπάρχει τρόπος να διασπαστεί ο κλειός και το γεωτρύπανο να προχωρήσει στο στόχο σου πια. Σας παρακαλώ. Τα μέτρα που επαναλαμβάνω, συνεχίζονται τα διπλωματικά μέτρα προς όλες τις κατευθύνσεις και σε όλα τα επίπεδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Κατερίνα, ακούσατε και τον κύριο Λακκοτρίπη. Ουσιαστικά του τέθηκε ερώτημα για αυτό που σας έλεγα, αν θα επιχειρηθεί δηλαδή να διασπαστεί ο κλειός από το γεωτρύπανο της ΕΝΗ, κάτι που θα διαφανεί, μαθαίνουμε, την ερχόμενη Παρασκευή. Τώρα τα διπλωματικά αυτά μέτρα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Λακκοτρίπης αφορούν στην συζήτηση του θέματος στο άτυπο Συμβούλιο Αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κυπριακή Δημοκρατία κινήθηκε χθες τάχιστα και έχει εγγράψει τον λόγο ζήτημα για συζήτηση. Μαθαίνουμε ότι η επιχειρηματολογία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, ενδεχομένως και του Πρωθυπουργού της Ιταλίας, θα είναι πάρα πολύ έντονη και θα άπτεται επιχειρημάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να κινητοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στη βάση του άρθρου 42.7 της Συνθήκης της Λισαβόνας, δηλαδή ότι τελούν υπομοιρία τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα ζητήσει ενεργοποίηση του συγκεκριμένου άρθρου που αναφέρεται στην στρατιωτική κινητοποίηση όλων των κρατών μελών προς διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός άλλου κράτους μέλους. Επί τούτου να σας πω ότι είναι στο τραπέζι ένα τέτοιο ενδεχόμενο, απομακρυσμένο όμως, καθώς υπάρχουν ενδιασμοί όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά του, υπό την έννοια ότι οι πολιτικές ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τέτοιες που να επιτρέπουν αισιοδοξία ότι μπορεί να υπάρξει μια ομόφωνη απόφαση για ενεργοποίηση του άρθρου αυτού, όπως έγινε, θυμίζω, στην περίπτωση της Γαλλίας, όταν ήταν θύμα τρομοκρατικών επιθέσεων. Η Γαλλία κατάφερε να ενεργοποιήσει το συγκεκριμένο άρθρο και να σταλούν ευρωπαϊκές δυνάμεις προς ενίσχυση των τοπικών γαλλικών δυνάμεων. Το άλλο μέτρο που αφορά στο διπλωματικό πεδίο είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα από κοινού θα προειδοποιήσουν ότι αν και εφόσον δεν υπάρξει εκείνη η πραγματική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τουρκικές προκλήσεις, στην επιδρομική αυτή στάση εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα αναγκαστούν, είναι ένα χαρτί που θα το παίξουν Ελλάδα και Κύπρος, αν και εφόσον όλα τα υπόλοιπα
δεν αποδώσουν, θα αναγκαστούν να τραβήξουν από μόνες τους το χαλί κάτω από την Τουρκία που αφορά στις συζητήσεις για την ειδική σχέση. Εδώ σας σημειώνω ότι δεν τίθεται ζήτημα μη διακοπής της παροχής των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν υποσχεθεί οι Βρυξέλλες προς την Τουρκία για το μεταναστευτικό, καθώς όπως λέχθηκε χθες βράδυ και μάθαμε, θα θεωρηθεί ότι ουσιαστικά πυροβολούμε το πόδι μας, καθώς ο πρώτος που θα πληρώσει κάτι τέτοιο είναι η Ελλάδα, αν διαρριχθεί δηλαδή η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία για το μεταναστευτικό. Ο πρώτος που θα τραβήξει ζόρι είναι η Ελλάδα, ενώ επειδή είναι τόσο κρίσιμο ζήτημα για τις Βρυξέλλες, ενδεχομένως να στρέψει όλη την κοινότητα εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα αυτά τα διπλωματικά μέτρα, τα οποία δεν είναι επί του παρόντος αλλά είναι στο τραπέζι, θα αφορούν στη διακοπή συζητήσεων, όπως είναι η αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης, η άρση της θεώρησης διαβατηρίων της Τουρκίας, η παγωποίηση όλων των κεφαλαίων, είτε το άνοιγμα είτε το κλείσιμο. Αλλά σας λέω ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ καλή προετοιμασία και θα το χρησιμοποιήσουν ως χαρτί, ουσιαστικά ως μοχλό πίεσης, για να αντιληφθούν και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας ότι είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να περνά όπως περνά αυτή την ώρα σχεδόν απαρατήρητη από το σύνολο της κοινότητας. Να σας πω επίσης ότι στο πλαίσιο τούτο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ήδη κλείσει συναντήσεις με τον Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τον Ντόναλντ Τούσκ, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ως προσωπικότητες και ως θεσμοί ουσιαστικά περιμένουμε ότι θα αναλάβουν δράση η οποία δεν θα περιοριστεί σε αυτό που γινόταν τις τελευταίες 14 μέρες, ενώ κατά τη διάρκεια της μέρας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αποστείλει νέα, δεν είναι η πρώτη, νέα επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με την οποία θα καταγγέλει παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων, άρα παραβίαση εδαφικής ακεραιότητος ενός κράτους μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και μάλιστα μαθαίνουμε ότι θα είναι σε αυστηρή γλώσσα, δεδομένου ότι έχει δημιουργήσει ένα πολύ κακό προηγούμενο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όταν στην πρώτη αντίδρασή του, για την οποία δέχθηκε επιστολή, να σας πω πριν την ανανέωση της Ναύτεξ από την Τουρκία, στην πρώτη αντίδρασή του ουσιαστικά ποντιοπυλατικά είπε ότι δεν είναι αρμόδιος να κρίνει ποια δικαιώματα απορρέουν για το κάθε κράτος από μία σύμβαση, η οποία σύμβαση όμως, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, είναι σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, και βεβαίως είναι ο πλέον αρμόδιος να πει κατά πόσο από αυτή τη σύμβαση απορρέουν κυριαρχικά δικαιώματα για την Κυπριακή Δημοκρατία, που βεβαίως και απορρέουν και βεβαίως παραβιάζονται από μία χώρα η οποία ούτε καν έχει υπογράψει. Είναι αυτό που λέγαμε, Χρήστο, και από την αρχή, ότι είναι διαφορετικό να τηρήσεις αποστάσεις ο Γενικός Γραμματέας στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης ή μιας διεθνούς διάσκεψης σε σχέση με την επίλυση του Κυπριακού, και είναι άλλο όταν παραβιάζεται διεθνές δίκαιο, όταν καταχρηστικά μία χώρα προβαίνει στις ενέργειες που προβαίνει, και μάλιστα παραβιάζοντας και γίνεται λόγος, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, για μία συμφωνία, για μία σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, την άγκλος που είναι υπό των Ηνωμένων Εθνών, είναι του OEA η σύμβαση. Αφού η ίδια η ονομασία είναι UN Clause. Έτσι λέγεται η Διεθνή Σύμβαση του 1982 για το δίκαιο της θαλάσσης, και βεβαίως είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Νομίζω ότι ο κύριος Γκουτέρες έχει χάσει λίγο τις ισορροπίες. Εδώ δεν συζητάμε για διακοινωτικές συνομιλίες επίλυσης ενός πολιτικού προβλήματος, αλλά μιλάμε για τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός κράτους μέλους του Οργανισμού ΕΕ, και ο ρόλος του είναι ακριβώς αυτός, η διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης μέσω της διαφύλαξης των δικαιωμάτων του κάθε κράτους μέλους του Οργανισμού ΕΕ. Δεν θα περάσει απαρατήρητο από τη Λευκωσία αυτή η στάση του κυρίου Κουτέρες. Αν και αν θέλετε να κάνω και μία κριτική, πρέπει και εμείς από μόνοι μας να προσέχουμε λίγο ποια επιχειρήματα χρησιμοποιούμε όταν αφορά σε παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, θα έλεγα ότι, ας πούμε, στην ανακοίνωση του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι και λίγο οξύμορο, ενώ παραβιάζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός κράτους αναγνωρισμένου διεθνώς, να αναφερόμαστε σε θέματα ενδοκοινοτικών συνομιλιών. Είναι μια σαφής παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων, δεν εμπλέκεται πουθενά το Κυπριακό, και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε σε κανένα να διασυνδέσει τα δύο, αν και αυτό επιχειρούν.
Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή να κρατήσουμε και πρέπει να σημειώσουμε, Χρήστο, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε τέτοιες στιγμές, η ομογνωμία, η ενότητα και με την οποία το εσωτερικό μέτωπο, όλοι μαζί ενωμένοι και συντονισμένοι, αντιμετωπίζουν αυτή την κρίση. Χαρακτηριστικές οι δηλώσεις των αρχηγών ότι τους εκφράζουν απόλυτα και θα τους εκφράζει απόλυτα η ανακοίνωση που θα αναμένουμε να μας διαβάσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απλά επιτρέψτε μου, Κατερίνα, επειδή ξέχασα να σας το πω, ότι κρίσιμη ημέρα εκτός από την Παρασκευή, αύριο που θα είναι στις Βρυξέλλες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι επίσης η ερχόμενη Πέμπτη, όπως πληροφορούμε. Είναι η μέρα που θα κατέλθουν στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη τα δύο ερευνητικά πλοία της Exxon Mobil για να εντοπίσουν τους στόχους στους οποίους θα επιχειρήσουν γεωτρήσεις στο οικόπεδο 10 τον ερχόμενο Οκτώβριο. Θεωρεί λοιπόν το προεδρικό ότι η εδώ παρουσία των αμερικανικών πλοίων θα καταδείξει περίπου μέχρι που είναι έτοιμη να το πάρει η Τουρκία. Και αυτό συνδέεται και με αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι θα ήταν καλό κατά την Λευκοσία να επιχειρούσε με ένα φρόνιμο τρόπο το γεωτρύπανο της ΕΝΗ να προσεγγίσει το στόχο σου πια, για να ξέρουμε αν πραγματικά η Τουρκία δεν επιτρέπει την προσέγγιση στο στόχο σου πια. Λοιπόν, θα έχουμε, τηρούμε ανοιχτή γραμμή μαζί σου, Χρήστο, με το που θα είναι έτοιμος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αν είναι αυτός που θα κάνει τις δηλώσεις και την ανακοίνωση, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Βάζουμε μια ανωτελεία για να πάμε στο Σωτήρη Παπαδόπουλο, να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, στην Κυπριακή ΑΟΣ σε σχέση με τις ναύτεξ, με τις αντινάφτεξ και με όλα αυτά τα οποία πέφτουν έτσι σαν βροχή οι πληροφορίες στο τελευταίο 24 ώρα. Σωτήρη. Είναι ένας πόλεμος.